Τώρα θα μιλήσουμε για τον Ευεργετινό. Τα τέσσερα βιβλία του Ευεργετινού, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, του Κυρίου Μόνος του Χριστού, της Παναγίας Θεοτόκου, του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου και του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Και ας αρχίσουμε από την πρώτη υπόθεση του Ευεργετινού, του Αγίου Παλαδίου, ότι κανείς δεν πρέπει να απελπίζεται, έστω και αν διέπραξε πολλές αμαρτίες, αλλά να ελπίζει ότι δια της μετανοίας θα σωθεί. Ο Όσιος Πατήρ ημών Ιωάννης, που ασκήτευσε εις ένα όρος πλησίων της πόλεως Λυκό και περί του οποίου αναφέρει λεπτομερέστερον άλλων κεφαλαίων, διηγήθησε μας και τούτο περί της ανάγκης να αποφεύγουμε τα συναναστροφάς μετά των γυναικών. Πρώτον, έζη έλεγε κάποτε εις την πόλη ένας νέος, ο οποίος διέπραξε πολλάς και φοβεράς αμαρτίας. Αυτός λοιπόν ο νέος ηλέγχθης φοδρός υπό τη συνειδήσεώς του δια τας πολλάς αμαρτίας του και με την βοήθεια του Θεού μετενοείς. Υπό το κράτος δε της μετανοίας ήλθε στην περιοχή των τάφων, όπου εγκαταστάθη σε ένα εξ αυτών και θρηνολογούσε την προηγούμενη ζωή του, πεσμένος με το πρόσωπο κατά γης και συνεχώς αναστενάζων από τα βάθη της καρδιάς του. Αφού επέρασε μία εβδομάδα σε αυτήν την κατάσταση της επιμόνου και σκληρής μετανοίας, κατέφτασαν πλησίον του τον καιρό της νυχτός οι δαίμονες που έβλαψαν που πριν τη ζωή του, φωνασκούντες και κραυγάζοντες. «Πού είναι εκείνος ο μικρός, ο οποίος αφού πέρασε καλά-καλά τη ζωή του μέσα στις ασέλγειες και στις ανηθικότητες, έρχεται τώρα έξαφνα να μας κάνει τον καλό και τον σόφρονα, και τώρα πλέον που δεν δύναται να διασκεδάζει και να απολαμβάνει τα σιδωνάς, θέλει να γίνει χριστιανός και ενάρετος? Και ποιον καλόν περιμένει στη ζωή του τώρα που είναι γεμάτος με τα ειδικά μας κακά? Ει, εσύ, δεν θα σηκωθείς καμιά φορά από εκεί? Δεν θα έλθεις συντροφιά μαζί μας εις τους συνηθισμένους τόπους της αμαρτίας και της ακολασίας? Σε περιμένουμε, ναι, πόρνε και ανώ και ινοπόλε. Δεν θα έλθεις λοιπόν να ικανοποιήσεις τις επιθυμίες σου? Μετά από τόσας αμαρτίας που διέπραξες μέχρι σήμερον, έχασες πλέον πάσα ελπίδα σωτηρίας, και ότι ο τρόπος άθλη ευαδίζεις ολοταχώς προς την τιμωρία σου εάν συνεχίσεις να θανατώνεις τον εαυτό σου? Γιατί είσαι πεισματάρης και επισπεύδεις την καταδίκη σου? Ό,τι παρανομία υπήρχε την διέπραξες, κατέστη συνυπεύθυνος με εμάς εις όλα τα εγκλήματα, και τώρα τολμάς να φεύγεις από τη συντροφιά μας? Δεν απομακρύνεσαι, αλλά δεν συμφωνείς με τις προτάσεις μας? Δεν θα εγκαταλείψεις πλέον τον τόπο να έρθεις μαζί μας? Επειδή δε εκείνος επέμενε εις το πένθος της μετανοίας και εφαίνεται να μην ακούει τας προτροπάς των δαιμόνων, δεν απήντησε καθόλου. Τότε οι δαίμονες, βλέποντες ότι δεν επέτυχαν τίποτε με τους λόγους, τον έπιασαν, τον έδιραν σκληρότητα, και αφού τον καταπλήγωσαν, έφυγαν να εγκαταλείψαντες αυτόν πεθαμένον. Αλλά και πάλι ο νέος παρέμεινε ακλόνητος στη θέση του, αναστενάζων και επιμένων εις την ανένδο των μετάνοιαν. Εν τω μεταξύ τον ανεζήτησαν οι συγγενείς του, οι οποίοι επιτέλους τον ανέβρον, αφού δεν έμαθαν την αιτία της συφοράς, δηλαδή την θρασίτητη επίθεση των δαιμόνων, επέμεναν να τον μεταφέρουν στο σπίτι του. Αυτός όμως δεν εδέχεται να εγκαταλείψει τον τόπο της μετανοίας του. Την επόμενη νύχτα του επετέθησαν και πάλι οι δαίμονες και τον εβασάνισαν ακόμη περισσότερο. Οι συγγενείς του τον επισκέφτησαν για δεύτερη φορά, χωρίς όμως να τον πείσουν να αφήσει τον τόπο της τιμωρίας του και να τους ακολουθήσει. Εις τα σχετικά σπροτροπράστων απαντούσε με υπομονή και εγκαρτέρηση: «Μη με πιέζετε, προτιμώ να πεθάνω παρά να επανέλθω στην προηγούμενη άσο των ζωή μου. Την τρίτη νύχτα παρολίγον και να απέθνησκε από τα σκληρά βασανιστήρια των δαιμόνων που το επιτέθησαν δρυμύτερη από κάθε άλλη φορά. Αφού λοιπόν πλέον είδον οι δαίμονες ότι τίποτα δεν επιτυγχάνουν με τα απειλάς και τα βασανιστήρια, διότι ο νέος με κανένα φόβητρον δεν ήλασε γνώμη, απεχώρησαν και τον εγκατέλειψαν. Φεύγοντες από κοντά του, εκράβγαζαν με μανία: «Μας ενίκησες, μας ενίκησες, μας ενίκησες». Έκτοτε τίποτε κακό δεν συνέβη στον νέο, αλλά επραγματοποίησε με καθαρά συνείδηση όλα στα σαρετάς μέχρι τέλους, δια της ζωής του παρέμεινε εις τον τάφον, τον οποίον χρησιμοποίησε ως ασκητήριον και τιμήθη υπό του Θεού με χαρίσματα θαυματουργίας. Περίπτωση δεύτερη. Η μακαρία συγκλητική έλεγε: «Πρέπει να επενώμεν τους αμελείς και οκνηρούς ψυχές,
τα ψυχάς που ευκόλως εξαντλούνται στον αγώνα του καλού, ακόμη και τα ψυχάς που ευκόλως απογοητεύονται και περιπίπτουν εις απόγνωση. Αυτάς μάλιστα τα ψυχάς και το παραμικρότερο καλόν, εάν παρουσιάσουν, πρέπει να το μεγαλοποιούμε και να το θαυμάζουμε δίδοντες θάρρος στον αγώνα του καλού. Απέναντίας στα σοβαρά και μεγάλα σφάλματά τους, να τα χαρακτηρίζουμε ενώπιον των ως ελάχιστα και ανάξια λόγου, διότι ο διάβολος που θέλει όλα να τα διαστρέφει, προκειμένου να επιτύχει την ψυχική μας απώλεια, καταφεύγει εις την εξής πανουργία. Εις μεν τους σπουδαίους και ασκητικούς άνδρας προσπαθεί να αποκρύψει τα αμαρτήματά των και να τους κάνει να αλυσμονούν και για να εμπνεύσει εις αυτούς την υπερηφάνεια. Αντιθέτως εις τους νεοφερμένους, των οποίων η ψυχή δεν έχει στερεωθεί καλά εις την ασκητική ζωή, εμφανίζει συνεχώς τα αμαρτήματά των ενώπιον των και τα εξογκώνει μάλιστα για να τους φέρει εις απόγνωση, ώστε να εγκαταλείψουν την ασκητική των προσπάθεια. Γι' αυτό λοιπόν αυτάς τα σαν φιλανταλαντευωμένους ακόμη ψυχάς πρέπει με τα στοργής να παρηγορούμε και να υπενθυμίζουμε εις αυτάς συνεχώς την ανεξάντλητον συμπάθεια και καλοσύνη του Θεού. Μεταξύ άλλων επίσης να τονίζουμε ότι ο Κύριος μας είναι έσπλαχνος και μακρόθυμος και ότι ανακαλεί τας δικαίας αποφάσεις του εναντίον των κακών ανθρώπων, εφόσον βεβαίως και ούτι μετανοήσουν. Για να καθιστούμε μάλιστα πιστικήν τη διδασκαλία ημών, αυτήν να φέρουμε και παραδείγματα από την Αγία Γραφή και να φανερώνουν εις τα ψυχάς των ακροατών μας την ανεξιχνίαστον συμπάθεια του Κυρίου εις εκείνους που ημάρτησαν και μετενόησαν. Επί παραδείγματι να λέγουμε ότι η Ραάβ υπήρξε πόρνη, αλλά δια της πίστεώς της εσώθη. Ο Παύλος ή το διώχτης, αλλά όμως δια της μετανοίας ανεδείχτη σκεύος εκλογής. Και ο ληστής που συνεσταυρώθη με τον Χριστόν επάνω στον Γολγοθά και ελίστευε και εφώνευε. Με ένα όμως λόγο μετανοίας, το μνήστητι μου Κύριε, όταν έλθισε τη βασιλεία σου, ίνιξε πρώτο στη θύρα του Παραδείσου, ακόμη να αναφέρουμε την περίπτωση του Ματθαίου που εκλήθη στο αποστολικό αξίωμα από του Κυρίου, αν και προηγουμένως είτε ο τελώνης, να διηγούμεθα την παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου και επίσης και του ασώτου Ιού. Εν γέννη δε να εξιστορούμεν όλα στα σχετικά ιστορίας που τονίζουν την αξία της μετανοίας και εξαίρουν την εσπλαχνία του Θεού προς τον μετανοούντα. Αντιθέτως, τα ψυχάς που κυριεύονται από την υπερηφάνεια πρέπει να διορθώνουμε δια της εξιστορήσεως παραδειγμάτων μεγαλυτέρων, ώστε να δίδομεν εις αυτάς θάρρος και να μην κατακυριεύονται από την απόγνωση. Ας παραδειγματιστούμε από τον έργο των αρίστων κυπουρών, οι οποίοι όταν ειδούν ότι ένα φυτόν είναι μικρόσωμον και ασθενικόν, το ποτίζουν αυθόνος και το φροντίζουν πάρα πολύ για να μεγαλώσει και να στερεωθεί. Αντιθέτως, όταν ειδούν ένα φτωχόν φυτόν, εις ένα φυτόν μίαν πρόωρη ανάπτυξη των κλάδων, αμέσως κλαδεύουν τα άχρηστα κλαδιά για να μην ξεραμφθεί γρήγορα. Αλλά και οι ιατροί άλλους μεν εκ των αρρώστων διατρέφουν πλουσίως και τους προτρέπουν να κάνουν περίπατον, ενώ εις άλλους επιβάλλουν αυστηράν δίαιταν και τους υποχρεώνουν να παραμένουν ακίνητοι. Περίπτωση τρίτη. Από διαφόρους διηγήσεις έμαθα τα εξής δια τον Μωυσήν τον Αιθίωπα, ο οποίος ήταν πασίγνωστος μεταξύ των πατέρων της Κήτης. Ούτως λοιπόν πριν γίνει μοναχός, ήταν υπηρέτης ενός ελευθέρου πολίτου. Ο Κύριος του όμως τον εξεδίωξεν από την οικία, διότι ήταν πολύ δίστροπος και οι τρόποι του ήταν εγκληματικοί και άγριοι. Ο Μωυσής όταν εξεδιώχθη έγινε ληστής. Λόγω δε της εξαιρετικής του δυνάμεως έγινε αρχηγός των άλλων ληστών. Μεταξύ δε των κατορθωμάτων του ως ληστού αναφέρεται και το παρακάτω περιστατικό που φανερώνει την σκληρότητά του. Κάποτε έβαλε στο μυαλό του να εκδικηθεί κάποιον βοσκόν, επειδή ένα βράδυ τον εμπόδισαν τα τσοπανό σκυλά του να προγραμματοποιήσει μια ληστεία που σχεδίαζε. Προς το σκοπό αυτόν ερευνούσε μετά προσοχής την περιοχή για να ανακαλύψει τον βοσκόν με το κοπάδι του για να τον σκοτώσει. Μόλις επληροφορήθηκε ότι ευρίσκεται πέρα από τον Ήλον, απεφάσισε να μεταβεί εκεί για να πραγματοποιήσει το εγκληματικό του έργο. Κέδιον, κατά την περίοδο εκείνη του έτους, ο ποταμός είχε πλημμυρίσει και το ρεύμα του εις ένα σημείο είχε απλώσει. Τότε ο Μωυσής έβγαλε τον κοντόν χιτώνα του που έτυχε τότε να φορεί
και τον έβαλε επάνω στο κεφάλι του, συνεκράτησε με τα δόντια του το μαχαίρι και έτσι φοβερός και τρομερός έπεσε εις τον ποταμό και επέρασε εις την άλλη όχθη κολυμβών. Όταν τον είδε από μακριά ο βοσκός να έρχεται προς το μέρος του κολυμβώντας, έφυγε τρέχον και εκρύφθη εις ασφαλές μέρος. Τι ούτω τρόπος απέτυχε ο Μωυσής να συλλάβει τον βοσκόν και να τον εκδικηθεί όπως σχεδίαζε. Τότε στρέφει όλη του τη μανία στο κοπάδι. Ως δε να είχε στα χέρια του τον βοσκόν, έπιασε τα τέσσερα καλύτερα κρυάρια από το κοπάδι, τα έδεσε στη σειρά και ξαναπέρασε απάλιν τον ήλο κολυμπώντας. Μετά ήρθε σε ένα πλάτωμα, έγδαρε τα κρυάρια και άναψε φωτιά όπου έψησε τα καλύτερα κρέατα από τα σφαχτά. Συγχρόνως αντίλαζε τα δέρματα με ωραίο κρασί από την σάιδα της Αιγύπτου και ήπιε μέχρι 18 ιταλικά. Όταν πλέον εχόρτασε από το φαγοπότι εκείνο και ικανοποίησε την εκδικητική του μανία, ανεχώρησε δια το λιμέρι του, το οποίο απήχε περί τα πεντήκοντα σημεία. Σημείο εδώ σημαίνει απόσταση επί οδού, επί της οποίας υπήρχε σημάδια για να διακρίνεται αυτή από τους πεζοφόρους. Αυτός λοιπόν ο φοβερός και δυνατός ληστής, μετά από αρκετά χρόνια εξαφορμής ενός τυχαίου περιστατικού, εδέχτη την επίσκεψη της Θείας Χάριτος, εδοκίμασε το σωτήριον αίσθημα της κατανήξεως και μετανόησε δια την προηγούμενη ζωή του. Τόσο μάλιστα βαθιά και ειλικρινής υπήρξε η μετάνοιά του, ώστε εισπάσει το μοναχικό βίο, προσήλθε εις την σκήτη, εγκατεστάθη σε ένα κελίο και επεδόθη στη σκληροτάτην και αυστηράν άσκηση. Λέγεται μάλιστα ότι στα σαρχάς του μοναχικού του βίου, όταν έλαβε το κελίο του, επετέθησαν τέσσερις ληστές, μη γνωρίζοντες προφανώς ότι αυτός ο καλόγερος που αποφάσισαν να ληστεύουν είναι ο Μωυσής. Τι συνέβη λοιπόν κατά την απόπειρα αυτήν της ληστείας του πρώην ληστού? Ο Μωυσής του συνέλαβε αμέσως με καταπληκτική ευκολία, τους έδεσε και τους έβαλε στον νόμο του με τόση ευκολία σαν να εσήκωνε ένα σακί άχυρα. Εν συνεχεία τους έφερε στην εκκλησία και είπε στους αδελφούς: «Επειδή δεν μου επιτρέπεται πλέον να αδικώ κανέναν, τι με προστάζεται να τους κάνω αυτούς εδώ οι οποίοι επετέθησαν για να με ληστεύσουν?» Οι αδελφοί της Κήτης κατάπληκτοι έλυσαν τους ληστάς και τους άφησαν να φύγουν ελεύθεροι. Τότε οι ληστές εκείνοι ανεγνώρισαν τον Μωυσέα. Βλέποντας δε και τη μετάνοιά του, ούτε και αυτοί θέλησαν να επανέλθουν στον προηγούμενο ληστρικό βίο του, αλλά εγκαταλείψαντες και εκείνοι κατά το παράδειγμα του Μωυσέως στη ζωή της αμαρτίας και της αδικίας, έγιναν μοναχοί και διεκρίθησαν στους αγώνες της ασκήσεως και της εναρέτου ζωής. Ο Μωυσής μετά τα αυτά επέδειξε τόσον τελεία άσκηση δια την οποία οι άλλοι εις άλλα βιβλία έγραψαν. Με τόση δε επιμονή επολέμησε προς τους δαίμονες και διεκρίθη σε όλα τα στάδια της ασκητικής κληραγωγίας, ώστε συντόμως κατετάχθη με τους μεγάλους και τελείους πατέρας, εχειροτονήθη πρεσβύτερος και επλούτησε με τα μεγαλύτερα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Μετά το θάνατό του εγκατέλειψε και 70 μαθητάς. Τέταρτη περίπτωση από το γεροντικό. Ένας στρατιωτικός ρώτησε τον Αβάν Μιός: «Πάτερ μου, δέχεται άραγε ο Θεός τη μετάνοια του αμαρτωλού?» Ο γέρον, αφού τον εσυνεβούλευσε δια πολλών διδακτικών λόγων, τον ερωτάει μια στιγμή. «Είπε μου, αγαπητέ, εάν σχιστεί το στρατιωτικό σου χιτώνιον, το πετάς?» «Όχι», απάντησε ο στρατιωτικός, «το ράπτω και το χρησιμοποιώ εκ νέου πάλι». Τότε και ο Αβάς Μιός πρόσθεσε στοχαστικά: «Εάν λοιπόν σε λυπάσαι το ημάτιόν σου, δεν θα λυπηθεί και ο Θεός το δικό του πλάσμα?» Δεύτερον, αδελφός ρώτησε τον Αβά Ποιμένα: «Πάτερ μου, διέπραξα μεγάλη αμαρτία. Είναι αρκετά προς μετάνοιαν 3 έτη. Ο γέρον απήντησε: «Είναι πολύ το διάστημα αυτό». Οι παρευρισκόμενοι με κάποια περιέργεια ρώτησαν: «Μέχρι 40 ημερών είναι αρκετό διάστημα μετάνοιας?» Στην ερώτηση αυτή των παρόντων ο γέρον απήντησε: «Και πάλι πολύ είναι. Έχω τη γνώμη ότι αν ο άνθρωπος μετανοήσει με όλη του την καρδιά και δεν επαναλάβει την αμαρτία και εις 3 μόνο ημέρας, δέχεται ο Θεός τη μετάνοιά του και τον συγχωρεί». Τρίτον, ένας άλλος πάλι αδελφός ρώτησε τον Αβά Ποιμένα: «Εάν ένας άνθρωπος περιπέσει εις κάποιο παράπτωμα και μετανοήσει, τον συγχωρεί ο Θεός?» Ο Αβάς Ποιμήν απήντησε στοχαστικά: «Αυτός που έδωσε εις τους ανθρώπους εντολή να συγχωρούν πολύ περισσότερο ο ίδιος, δεν θα το εκτελέσει? Είναι γνωστόν ότι έδωσε εντολή εις τον Απόστολον Πέτρον να συγχωρεί τους πτέσαντας και μετανοήσαντας έως 70 φοράς 7. Τέταρτον, και ένας τρίτος αδελφός ρώτησε τον Αβά Ποιμένα: «Πάτερ μου, τι είναι μετάνοια εκ της αμαρτίας?» Ο γέρον απήντησε στην απορία του αδελφού: «Μετάνοια σημαίνει τη σταθερά απόφαση να μην επαναλάβεις την αμαρτία αυτή. Δι' αυτόν δε ακριβώς των λόγων οι δίκαιοι ονομάζησαν άμωμοι, διότι άφησαν τα αμαρτίες και ανεδείχθησαν δίκαιοι». 5.
Κάποιος αδελφός ρώτησε τον Αβά στη ζωή. Συμβούλευσέ με, πάτερ. Διότι περιέπεσα εις αμαρτίαν. Τι να κάνω. Ο γέρον του λέγει. Να σηκωθείς και πάλι από την πτώση. Με πικρίαν ο αμαρτής σας αδελφός προθέσεται. Αχ, πάτερ μου, εσηκώθηκα και πάλι. Και περιέπεσα εις την ίδια αμαρτίαν. Ο γέρον χωρίς να τον απογοητεύσει του απαντά. Να σηκωθείς και πάλι αρκετάς φοράς. Μέχρι πότε, πάτερ μου, ή μπορεί να γίνεται αυτό? Ο γέρον τότε, για να του δώσει θάρρος, είπεν στον αδελφόν, έως ότου σε έβρει το τέλος της ζωής σου, είτε στην επενετήν προσπάθεια της ανορθώσεως, είτε στην πτώση της αμαρτίας, διότι όπου θα ευρεθεί ο άνθρωπος κατά την τελευταία στιγμή της επιγείου του βίου του, εις το αγαθόν ή εις το κακόν, εκεί θα κρυθεί, πορευόμενος ή στην τιμωρία ή στην απόλαυση. Έκτον, ένας αδελφός παρέμεινε εις ένα κελίον της Αιγύπτου και διήρχεται τη ζωή του ασκητεύων με τα πάσης ταπεινώσεως. Αυτός ο μοναχός είχε μία αδελφή η οποία έμενε στην πόλη και ήτο πόρνη. Και έγινε το αφορμή πολύ καθεκά στην μέρα να χάνουν την ψυχή των. Πολλές φορές λοιπόν οι γέροντες προέτρεπαν τον αδελφόν να μεταβεί στη συνάντηση της αμαρτωλής αδελφής. Κάποτε τέλος πάντων τον έπεισαν να μεταβεί, μήπως και η αδελφική ενουθεσία φέρουν το ποθούμενο αποτέλεσμα και πάυση η αμαρτία η οποία διεπράτεται δι' αυτής. Μόλις έφτασαν στον τόπο που έμενε η αμαρτωλή, τον είδε κάποιος γνωστός και τρέχον την επληροφόρησε λέγον: «Ο αδελφός σου σε αναζητεί κάτω από την θύραν». Η αδελφή αμέσως ως ήκουσε την είδηση συνεκινήθη, εγκαταλείπει τους φίλους της αμαρτίας και έτσι όπως είτε τρέχει να συναντήσει τον αδελφό της, χωρίς μάλιστα να προλάβει να ρίξει την κεφαλή της το κάλυμα. Όταν τα δύο αδέλφια συναντήθησαν και ενώ η αδελφή από χαρά προσεπάθηνα να αγκαλιστεί τον αδελφό της, λέγει αυτός: «Αδελφή μου γνησία, λυπήσω την ψυχή σου και σκέψου πως θα υποφέρεις τα πικρά και ατελέφητα βασανιστήρια της κολάσεως, διότι όχι μόνον σύ, αλλά και πολλοί εξαιτία σου χάνουν την ψυχή των». Η αμαρτωλή ήκουσε με τα προσοχή στα ειλικρινής αυτάς συστάσει του αδελφού της, κατετρώμαξε από αυτές και με πραγματική μετάνοια έλεγε στον αδελφό της: «Είσαι βέβαιος ότι μπορώ τώρα να σωθώ? Εάν θέλεις υπάρχει σωτηρία», απήντησε με τα βεβαιότητα ο καλός αδελφός. Τότε εκείνη με δάκρυα στους οφθαλμούς έπεσε στους πόδας του αδελφού της και τον παρεκάλει επιμόνως να την πάρει μαζί του εις την έρημο για να σωθεί. Ο αδελφός συγκινημένος και αυτός από την απροσδότη και τον αυτή μετασφοδροφή της λέγει: «Ρίψε στο κεφάλι σου το κάλυμα και ακολούθησε με». Εκείνη όπως είπε στον αδελφό της: «Έλα, έλα να φύγουμε γρήγορα. Είναι προτιμότερο δια εμένα και με συμφέρει περισσότερο ψυχικός να διαπράξω αυτήν την ασχήμια, βαδίζουσα ακαλύπτωση στους δρόμους παρά να εισέλθω εκ νέου στο εργαστήριο της αμαρτίας». Επροχωρούσε λοιπόν προς την έρημον και ο αδελφός την ενουθετούσε στοργικά και της υπεδείκνει τους καρπούς της μετανοίας. Εκείνη οίκουε με σιωπηλή προσοχή, ενώ η Θεία Χάρης κατέκτα σιγά σιγά την ψυχή της μετανοήσης αμαρτωλής. Εις μία στιγμή της αδιπορίας βλέπουν από το αντίθετο σημείο να έρχονται οι διπόροι προς αυτούς. Τότε ο αδελφός, για να μην σκανδαλίσει τους ανθρώπους αυτούς, λέγει στην αδελφή του: «Επειδή δεν γνωρίζουν όλοι ότι είσαι αδελφή μου, για να μην τους καδαλίσουμε, απομακρύσου λιγάκι από τον δρόμο για να προσπεράσουν αυτοί που έρχονται». Η αδελφή με τα προθυμίας απεμακρύθη. Όταν προσπέρασαν διαβάτε, ο αδελφός εφώναξε στην αδελφή: «Έλα αδελφή, να συνεχίσουμε το δρόμο μας». Πριν όμως δεν έλαβε καμία απάντηση. Περίεργος τότε, εκείταξε προς το μέρος που υποτίθεται ότι θα ευρίσκεται και κατέπληκτος βλέπει ότι ήταν νεκρά. Παρατηρεί συγχρόνως και τα πόδια της ότι ήσαν καταματωμένα από την πορεία, διότι ήταν ανυπόδητος. Ο αδελφός ανέφερε το περιστατικό εις τους γέροντας. Εκείνοι οι συζητούντες επί του θέματος διεφώνουν και άλλοι μένα ισχυρίζονται ότι εσώθη, ενώ άλλοι επέμεναν ότι απολέστη ψυχικός. Τέλος όμως, μετά προσευχή, ένας εκ των γερόντων, όσοι φαίνεται θα είτε ο πλέον ενάρετος και διορατικός, εδέχτη την εξής αποκάλυψη εκ Θεού: «Η αμαρτωλός αυτή εσώθη, διότι μόλις η Θεία Χάρης δια των ουθυσιών του αδελφού της συνεκίνησε την καρδία της, μετενόησε και δεν εφρόντισε δια τίποτε το υλικό. Απεναντίας κατεφρόνησε και το ίδιο της το σώμα και δεν εγκόγησε δια τον κόπο και τα σπληγά της οδηπορίας. Δια τούτο εδέχθην την μετάνοιά της». Πέμπτο κομμάτι. Κάποιος αδελφός νικηθήσε που του πάθους της πορνείας επετέλει καθημερινώς την αμαρτία, αλλά και καθεκάστην όμως με δάκρυα και προσευχάς προσέπτεν στο δεσπότην Κύριον
και λάμβανε παρά αυτού συγγνώμη. Ενώ δεν είχε μετανοήσει την επόμενη μηνυμέρα εξαντλόμενος και πάλιν από την εσχράν συνήθειαν επετέλει την αμαρτίαν. Έπειτα μετά την εκτέλεση της αμαρτίας μετέβαινεν στην εκκλησία όπου έπιπτε πρώτης τιμίας και σεβασμίας εικόνος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και με πικρά δάκρυα εξομολογείται προς τον Ιησούν. Κύριε, ελέησόν με και σήκωσε από πάνω μου το φοβερόν αυτόν πειρασμό, διότι με βασανίζει φομερά και με τραυματίζει από την πικρία των ειδονών. Δεν έχω δεσποτά μου καθαρόν το πρόσωπο πλέον για να ατενίσω την εικόνα σου και να ειδώ την αγίαν σου μορφή και τη λαμπροτέρα από τον ήλιο θέαν του προσώπου σου, ώστε να γλυκανθεί η καρδία μου και να ευχαριστηθεί. Ενώ δε ακόμη τα χείλη του εψιφύριζαν τους λόγους αυτούς, μόλις εξήρχεται από την εκκλησία, έπιπτε εκ νέου εις το Βόρβον. Παρ' όλα αυτά όμως δεν απελπίζεται για τη σωτηρία του, αλλά επιστρέφων εις την αμαρτία, εφώναζε εντός της εκκλησίας τα ίδια προς τον φιλάνθρωπο Θεόν και Κύριον, ή έλεγε τα εξής. Κύριέ μου, σε ορίζω εγγυητήν στην υποσχεσή μου ότι από τώρα και στο εξής δεν θα διαπράξω πλέον αυτήν την αμαρτία. Μόνον αγαθέ και πολυέσπλαχνε, Κύριε, συγχώρησον όσας αμαρτίας από την αρχήν μέχρι αυτή τη στιγμή έχω διαπράξει. Μόλις δε έδιναν αυτά στα σφοβεράς υποσχέσεις, πάλι νευρίσκεται ο αιχμάλωτος της πονηράς αυτού αμαρτίας. Και ήξιζε κανείς να θαυμάσει τη γλυκιτά την φιλανθρωπία του Θεού και την άπειρον αγαθότητα με την οποία ενήχε το καθημερινός, την αδιόρθωτον και πονηράν παράβασιν και αγνωμοσύνην του αδελφού, πραγματικός ο Θεός λόγω του πλήθους του ελαίους του, επεζήτη επιμόνω στη μετάνοια του αμαρτήσαντος εκείνου αδελφού και την αμετάστρεπτον επιστροφήν του. Διότι αυτό συνέβαινε όχι επί ένα ή δύο ή τρία έτη, αλλά πλέον των 10 ετών. Βλέπετε, αδελφοί μου, την αμέτρητον ανοχήν και την άπειρον φιλανθρωπία του δεσπότου. Πώς συνεχώς μακροθυμεί επιδεικνύει προς ημάς καλοσύνην, υπομένων τα φοβερά ανομήματα και αμαρτήματά μας. Εκείνο δε που παρεκάλει την κατάπληξη και των θαυμασμών για τους πλουσίους ικτυρμούς του Θεού είναι ότι δεν οργίζεται εναντίον του εν λόγω αδελφού και έτσι συνεφώνει να μην επαναλάβει την αμαρτία ψευδόμενο συνεχώς. Μία μέρα λοιπόν όπου γίνονται αυτά και περιγράφομεν, που περιγράφομεν αφού ο αδελφός διέπραξε την αμαρτία έρχεται δρομαίος προς την εκκλησία θρηνών και αναστενάζων και κραυγάζων με σπαραγμόν για να επισύρει την εσπλαχνία του αγαθού δεσπότου να τον ελεήσει και να φύγει από τον βόρβορο της ασωτίας. Καθώς λοιπόν παρεκάλει τον φιλάνθρωπον Θεόν, βλέπουν ο αρχέκακος και καταστροφές των ψυχών μας διάβολος ότι τίποτα δεν κερδίζει, διότι όσα αυτός επετυχάνει δια της αμαρτίας τα εξαφάνιζε δια της μετανοίας ο αδελφός. Αποθρανσυνθής λοιπόν παρουσιάζεται στον αδελφόν οφθαλμοφανός, έχουν το βλέμμα του στην σεβάσμια εικόνα του Χριστού και λέγουν προς την εσπλαχνικό μας σωτήρα. Τι θα γίνει με εμάς τους δύο Ιησού Χριστέ, η άπειρο συμπάθειά σου προς τον αμαρτωλόν μενικά και με συντρίβει εις έδαφος, διότι εξακολουθείς να δέχεις αυτόν τον πόρνον και άσωτον, ο οποίος καθημερινώς εμποδίζει και καταφρονεί την δύναμή σου. Γιατί λοιπόν δεν τον κατακαίεις, αλλά μακροθυμείς και τον ανέχεσαι? Διότι θα δικάσεις κάποτε τους μικρούς και τους πόρνους και θα εξολοθρεύεις όλους τους αμαρτωλούς. Πράγματι, δεν είσαι δίκαιος κριτής, αλλά όπου νομίσει η δύναμή σου, κρίνει επιοικώς και παραβλέπει. Ούτω ενώ εμέ διαμακράν μικράν παράβασιν υπερηφανίας με έριξες από τους ουρανούς εις την άβυσσον, αυτόν εδώ και την επόρνος και άσωτος, επειδή όμως ενώπιον της εικόνας σου έχει ρηφθεί, του χαρίζεις με ηρεμία τη συμπάθειά σου. Προς τι λοιπόν σε ονομάζουν δικαιότατον κριτή, διότι όπως βλέπω και εσύ από πολύν καλοσύνη δέχεσαι πρόσωπα ανθρώπων και παραβλέπεις το δίκαιο. Αυτά τα έλεγε ο διάβολος φαρμακωμένος από την πολύ του πίκρα, ενώ έβγαζε από τα ρουθούνια του μαύρη φλόγα. Αφού είπαν αυτά, ο διάβολος εσιώπησε, εν συνεχεία ακούστη φωνή προερχομένη εκ του ιερού θυσιαστηρίου λέγουσα. Ο δράκον παμπώνηρε και καταστρεπτικέ, δεν ικανοποίησες ακόμη την καταστρεπτική και πονηρά σου επιθυμία με το να καταπιείς τον κόσμο? Αλλά έχεις ακόμα το θράσος να προσπαθείς να αφαρπάσεις και αυτόν εδώ που προσήλθε συντετριμμένος για να ζητήσει το έλεος της εσπλαχνίας μου και να τον καταπιείς? Έχεις τη δύναμη να παραθέσεις τόσα πολλά αμαρτήματα για να νικήσεις δι' αυτόν εις το ζυγόν της δικαιοσύνης το τίμιο αίμα που έχεις επάνω εις το σταυρόν χάριν αυτού? Ιδού η σφαγή μου και ο θάνατός μου προσεφέρθησαν για να συγχωρηθούν οι ανομίοι αυτού. Και εσύ μένονταν επιστρέφει και πάλι στην αμαρτία δεν τον διώχνεις, αλλά τον δέχεσαι με τα χαράς και δεν τον περιφρονείς. Ούτε τον εμποδίζεις να διαπράξει την αμαρτία από ελπίδα μήπως τον κερδίσεις.
Και εγώ που είμαι ελεήμων και φιλάνθρωπος και συνεβούλευσα των κορυφαίων, Απόστολό μου Πέτρο να συγχωρεί τον αμαρτήσαν τα 70 φορές 7 την ημέρα, Μαθαίου Ιωταΐτα 22. Να μην τον ελεήσω και να τον εσπλαχνιστώ. Βεβαίως, μόνο και μόνο διότι καταφεύγει σε με, δεν θα τον αποστραφώ μέχρι ότου τον κερδίσω. Άλλωστε εγώ εσταυρώθην για τους αμαρτωλούς και χάνει τη σωτηρία στον ύπλωσα επάνω στο σταυρό του σαχράντου παλάμας μου, ώστε εκείνος που το επιθυμεί να καταφεύγει σε με και να σώζεται. Δι' αυτό λοιπόν κανένα δεν αποστρέφομαι ούτε εκδιώκω, έστω και αν πτέσει μυριάκης της ημέρας και μυριάκης επανέλθει κοντά μου, ότι ούτως δεν θα αποχωρήσει του νοαού μου λυπημένος, διότι δεν ήρθα να καλέσω τους δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς να μετανοήσουν. Κατά το διάστημα που εκούωται αυτή η φωνή, ο διάβολος παρέμενε εις την θέση του τρέμων, χωρίς να δύναται να απομακρυνθεί. Κατόπιν ήρχισε εκ νέου η φωνή να λέγει: άκουσε απατεών και για αυτά που λέγεις, ότι δίνθεν είμαι άδικος. Απεναντίας εγώ είμαι προς όλους δίκαιος, διότι εις οποιαδήποτε ηθική κατάσταση εύρω τον άνθρωπο, δια αυτής και τον κρίνω. Ιδού λοιπόν και αυτόν τον εύρω προλίγου να μετανοεί, να έχει επιστρέψει από την αμαρτία, να ευρίσκεται πρωτομποδόν μου, με ειλικρινή διάθεση να εγκαταλείψει την αμαρτία και ως εκ τούτου να σε έχει νικήσει. Γι' αυτό θα παραλάβω αυτόν αμέσως τώρα και θα σώσω την ψυχή του, διότι δεν απελπίστη εις την σκληρά προσπάθεια της σωτηρίας. Συ κοίταξε πόσον αξίζει ενώπιον μου η μετάνοιά του, τιμηθείς δι' αυτό, σε δε ας καταξεσχίσει ο φθόνος σου και καταντροπιά σου. Ενώ ελέγοντο αυτά ο μετανοών αδελφός είχε ρηφθεί πρώτης εικόνος του Σωτήρος με το πρόσωπο καταγής και θρηνολογών παρέδοκεν το πνεύμα του εις τον Κύριον. Συγχρόνως με την εις Κύριον εκδημίαν του μετανοήσαντος αδελφού, επέπεσεν εις τον Σατανά μεγάλη οργή, ως σαν φωτιά από τον ουρανό και τον κατέτρωγε. Από αυτό το περιστατικό, αδελφοί μου, ας πληροφορηθούμεν την άμετρον εσπλαχνίαν του δεσπότη και φιλεσπλαχνίαν και φιλανθρωπίαν του Θεού, και πόσον καλόν δεσπότην έχουμε, ώστε ποτέ πλέον να μην απογοητευτούμε δια τα αμαρτίας ημών, αλλά με τα ζήλου να φροντίσουμε δια τη σωτηρία μας. Β. Ένας άλλος πάλιν, αφού μετανόησε δια όσες αμαρτίας διέπραξε, ησύχασε, δεν υπέπεσε πλέον στο παράπτωμα ή σε κάποια αμαρτία. Συνέβη λοιπόν αμέσως σχεδόν να σκοντάψει σε μία πέτρα και να χτυπήσει το πόδι του. Από δε την πληγή έτρεξε τόσο νέμα, ώστε να λιποθυμήσει και να παραδώσει την ψυχή του. Έρχονται λοιπόν αμέσως μετά το θάνατό του οι δαίμονες, θέλοντες να παραλάβουν την ψυχή του. Οι άγγελοι όμως τους σταματούν και τους λέγουν: προσέξατε εις την πέτρα και είδατε το αίμα του, το οποίο έχησε εις τον αγώνα για την αγάπη του προς τον Κύριο. Όταν είπαν αυτά οι άγγελοι, ανήλθεν εις τον ουρανόν ελευθέρα η ψυχή από αμαρτίας. Γάμα. Εις έναν αδελφόν που περιέπεσε εις την αμαρτία, ενεφανίστηκε ο Σατανάς και του λέγει: δεν είσαι χριστιανός. Ο αδελφός, χωρίς να παγιδευτεί κατά τη γνώμη αυτή του διαβόλου, απαντά: οπωσδήποτε και αν είμαι μέχρι σήμερα, από τώρα σε εγκαταλείπω. Ο Σατανάς, επιδιώκω να του εμπνεύσει απόγνωση, του λέγει πάλι: εγώ σου λέγω ότι θα υπάγεις στην κόλαση. Ο αδελφός, χωρίς να χάσει το θάρρος του, απαντά εκ δευτέρου: δεν είσαι εσύ ο δικαστής μου, ούτε ο Θεός μου. Ούτως ο Σατανάς ανεχώρησε χωρίς να επιτύχει τίποτα. Τότε ο αδελφός μετανόησε ειλικρινά ενώπιον του Θεού και ανεδείχτη δόκιμος αγωνιστής. Δέλτα. Ένας αδελφός, κατεχόμενος από λύπη και μελαγχολία, απευθύνθη στον γέροντα και τον ερώτησε: τι να κάνω? Οι λογισμοί μου επιβάλλουν τη σκέψη ότι τάχα ασκόπος απαρνήθην τον κόσμο και δεν δύναμε να σωθώ. Εις αυτά ο γύρον απήντησε με στοχαστικότητα τα εξής: παιδί μου, και αν ακόμη δεν κατορθώσουμε να εισέλθουμε στη γη της επαγγελίας, είναι προτιμότερο σε εμάς να πέσουν τα μέλη μας εις την έρημον παρά να επιστρέψουμε εις τον τόπον της φοβεράς δουλείας της Αιγύπτου. Αριθμοί Γιώτα Δέλφτα 29-33. Έψιλον. Ένας άλλος αδελφός ρώτησε τον ίδιο γέροντα: πάτερ μου, τι εννοεί ο προφήτης όταν λέγει «ούκα στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού», Ψαλμός Γάμα, παράγραφος 3. Ο γέρον έδωσε την εξής απάντηση στην απορία του αδελφού: εννοεί τους λογισμούς της απελπισίας που υποβάλλουν οι δαίμονες στον αμαρτήσαντα λέγοντες: από εδώ και πέρα δεν είναι δυνατόν ο Θεός να σε σώσει. Με αυτήν δε την συμβουλήν επιδιώκουν να κατακριμνήσουν τον αμαρτωλόν στην απόγνωση. Αυτός όμως τους λογισμούς πρέπει
ο άνθρωπος να τους αντιμετωπίζει δια των λέξεων της Αγίας Γραφής. Ο Κύριος είναι η καταφογή μου και αυτός θα ελευθερώσει τους πόδας μου από την παγίδα. Ψαλμός ΚΔ 15. Έκτον, ένας εκ των πατέρων της ερήμου διηγήθη την εξής ωφέλιμον ιστορία. Κάποτε στην Θεσσαλονίκη υπήρχε ένα ασκητήριο Παρθένων. Μία μοναχή λοιπόν από αυτάς, από ενέργεια του πειρασμού, έφυγε από το μοναστήρι και περιέπεσε στην πορνεία. Σε αυτή τη δελειρά αμαρτία της πορνείας παρέμεινε αρκετό χρόνο. Μετά ταύτα δια της συνεργίας του φιλανθρώπου Θεού μετανόησε και επέστρεψε στο μοναστήρι της. Πριν όμως προλάβει να εισέλθει, απέθανε πρωτοπυλώνος. Εν τω μεταξύ απεκαλύφθη σε έναν άγιον άνθρωπο ο θάνατος αυτής. Κατά την αποκαλυπτική αυτήν οπτασία μεταξύ άλλων, είδε τους αγίους αγγέλους που ήρθαν να παραλάβουν την ψυχή της και τους δαίμονας ο πίσω αυτής. Και οι μεν άγιοι άγγελοι έλεγαν ότι αυτή ήρθε μετανοημένη και επομένως η ψυχή της ανήκει σε μας. Οι δε δαίμονες απαντούσαν. Τόσο χρόνο δουλεύει εις εμάς και ως εκ τούτου είναι η δική μας. Άλλωστε, ούτε καν πρόλαβε να εισέλθει στο μοναστήρι. Πώς λοιπόν λέγεται ότι μετανοήσε? Οι άγγελοι όμως τους απεστόμωσαν λέγοντες ότι στη στιγμή που ο παντογνώσης Θεός αντελήφθη ότι η πρόθεσή της έκλεινε προς τη μετάνοια, εδέχτη ευχαρίστως τη μετάνοια της και την εδικαίωση. Και της μετάνοιας ή το κυρία ιδία για τον σκοπό των οποίων σκέπτεται να πραγματοποιήσει. Τη ζωή της όμως Κύριος ή το δεσπότης των όλων. Κατόπιν των λόγων αυτών κατησχύνθησαν οι δαίμονες και ανεχώρησαν εγκαταλείψαντες την ψυχή εις τους αγγέλους. Εκείνος που είδε την αποκάλυψη αυτήν τη διηγήθη εις τους παρευρεθέντας. Εύθα, ο Αββάς Αλώνιος είπε, εάν ο άνθρωπος θελήσει δύνατα από το πρωί ως το βράδυ να έλθει εις μέτρων θείων. 8. Ένας αδελφός υπέβαλε την εξής ερώτηση στον Αββά Μωυσήν. Ας υποθέσουμε ότι ένας άνθρωπος δέρνει το δούλο του δια κάποια αμαρτία την οποία έπραξε. Τι θα είπε ο δούλος? Ο γύρον απάντησε. Αν είναι δούλος καλός θα είπε, Κύριε μου, ελέησον με ή μάρτης. Ο αδερφός ρώτησε πάλι, τίποτε άλλο δεν λέγει ο δούλος? Και ο γύρον πάλι απάντησε, τίποτε άλλο. Διότι αφού αναγνωρίσει και ομολογήσει το σφάλμα του και είπε το ημάρτησα, αμέσως ο Κύριος τον λυπάται από τα βάθη της ψυχής του και τον συγχωρεί. 9. Ένας αδελφός είπε στον Αββά ποιμένα, εάν περιπέσω εις κανέναν ελεηνόν παράπτωμα με κατατρώγει ο λογισμός μου και με κατηγορεί με δρυμύτητα, διότι να περιπέσω εις το σφάλμα αυτό. Ο γέρον απήντησε ως εξής των αδελφών, εάν κάνεις την ιδία ώρα που θα περιπέσει ο άνθρωπος εις ένα σφάλμα, ή πει ήμαρτον, αμέσως σταματάει η ενόχληση του λογισμού. 10. Μία κόρη η οποία λέγεται Ταϊσία, απέθαναν οι γονείς και έμεινε ορφανή. Η κόρη αυτή μετέβαλε το σπίτι της εις ξενώνα, χάρη των πατέρων της γειτονικής κήτης. Είπε, επί πολύ χρόνο δεν τους υποδέχεται και τους περιποιούται δια της φιλοξενίας. Ύστερα όμως, αφού εξόδευσε όλα τα υπάρχοντά της στα έργα της φιλοξενίας των πατέρων, άρχισε να υποφέρει και να υστερείται. Τότε την πλησίασαν μερικοί διεστραμμένοι άνθρωποι και την έκαναν να αλλάξει διαγωγή και να εγκαταλείψει την οδό της αρετής. Το αποτέλεσμα της καταστρεπτικής αυτής συντροφιάς ή το η Ταϊσία, να ζει πλέον στο δρόμο της αμαρτίας και να καταλήξει με τον καιρόν στο πορνείο. Όταν επληροφορήθησαν οι πατέρες το κατάντημά της αυτό, ελυπήθησαν πάρα πολύ. Αφού λοιπόν προσεκάλεσαν τον Αββά Ιωάννη τον Κολοβό, είπαν εις αυτόν, επληροφορήθημαν ότι η αδελφή Ταϊσία ζει εις αμαρτίαν. Ως γνωστόν δε, όταν είχε την δύναμη έδειξε εις εμάς την αγάπη της, μας εφιλοξένει και μας ανέπαυε. Τώρα πλέον λοιπόν είναι καιρός να την βοηθήσουμε και εμείς όσο μπορούμε. Λάβε λοιπόν τον κόπο να μεταβείς η συνάντησή της και προσπάθησε με την σοφία ο Θεός να την τακτοποιήσεις και να την αποσπάσεις από την λάσπη της διαφθοράς. Ο γέρος λοιπόν ήρθε εις το καταγόγιο της αμαρτίας όπου διέμενε η Ταϊσία. Ειδοποίησε παρακαλώ την κυρία σου ότι την ζητών, είπε εις την γραίαν θυρωνών του καταγωγείου. Φύγε από εδώ καλόγερε, του λέγει η οργισμένη γραία. Σεις από την αρχή εφάγατε τα υπάρχοντά σας και την εγκαταλείψατε τώρα από το χήν. Πήγαινε σε παρακαλώ και κάνε αυτό που σου λέγω, διότι έχω σκοπό να την ωφελήσω πάρα πολύ, επέμενε ο γέρο. Πιστήσα λοιπόν η γραία, ανέβηκε και ανήγγειλε στην Ταϊσία ότι θέλει να την επισκεφθεί ένας καλόγερος. Αυτή η μοναχή λοιπόν η Ταϊσία, όταν άκουσε ποιος ζητεί, συχνοπερνούν, ποιος την ζητεί, συχνοπερνούν κοντά στην Ερυθρά θάλασσα και βρίσκουν πολύτιμα μαργαριτάρια. Αφού λοιπόν εστολίστη με ιδιαίτερα ανεπιμέλεια, εξαπλώθη στο κρεβάτι και λέγει στην γραία θυρώνα μου. Οδήγησε τον μοναχόν κοντά μου. Πράγματι λοιπόν εισήλθε με το λίγον στο ιδιαίτερο δωμάτιό της ο Αββάς Ιωάννης και κάθισε κοντά της. Αφού την εκείταξε προσεκτικά στο πρόσωπό της, της λέει συγκινητικά, τι έχεις κατά του Ιησού και τον κατηγορείς, διότι ήλθες σε αυτήν την κατάσταση?
Εκείνη στο άκουσμα των λέξεων αυτών επάγωσε ολόκληρος. Συγχρόνων ο γέρον έσχισε το κεφάλι του και άρχισε να κλαίει με αναφιλητά. Ταραγμένη τότε τον ρωτά η Ταϊσία. Αβά, γιατί κλαίει? Ο Αβάς Ιωάννης σήκωσε λίγο την κεφαλή του και πάλι ενέσχυψε λέγω. Βλέπω το Σατανά να παίζει στο πρόσωπό σου και να μην κλάψω. Στην παρατήρηση αυτήν ρώτησε η αμαρτωλή Ταϊσία. Υπάρχει μετάνοια, Αβά? Ναι, υπάρχει, απέντησε ο γέρος. Τότε πάρε με, του λέγει η Ταϊσία, και οδήγησέ με όπου θέλεις. Εμπρός λοιπόν, ας πηγαίνουμε. Στην παράκληση αυτή του γέροντος, εσηκώθη αμέσως η μετανοούσα αμαρτωλή για να τον ακολουθήσει. Ο γέρον εδοκίμασε κατάπληξη, διότι πρόσεξε ότι η Ταϊσία δεν ενδιαφέρθη καθόλου για την τακτοποίηση του σπιτιού της, αλλά το άφησε έτσι όπως ήταν και τον ακολούθησε. Όταν έφτασαν στη μένη έρημο, είχε πλέον νυχτώσει. Ο Αβάς Ιωάννης της ετοίμασε ένα μικρό προσκέφαλο και αφού το εσφράγισε με το σημείο του τιμίου σταυρού της, λέει: Κοιμήσου εδώ. Αφού δε και ο ίδιος ετοίμασε εις μικράν απόσταση εν πρόχειρον τόπων κάτω στο χώμα, ύπλωσε, ετελείωσε την προσευχή του και έγειρε ο λίγων αναπαυτή. Κατά τα μεσάνυχτα εξύπνησε και βλέπει παράδοξον θέαμα. Βλέπει έναν φωτεινό δρόμο, ο οποίος συνέδεται των ουρανών με ένα σημείο όπου εκοιμάται η Ταϊσία και αγγέλους του Θεού να οδηγούν προς τα επάνω την ψυχή της μετανοούσης αμαρτωλής. Αμέσως λοιπόν σηκώθη ο Αβάς και σπέβδει στην Ταϊσία και την εσκούντισε ελαφρά με το πόδι του. Μόλις αντελήφθη ότι ήταν πλέον νεκρά, εγονάτισε με το πρόσωπο προς τη γη και παρακάλει τον Θεό να το αποκαλύψει, εάν εδέχθη τη μετάνοια της Ταϊσίας. Προσευχόμενος κατά τον τρόπον αυτόν, είκοσε εκ Θεού φωνή η οποία του έλεγε. Η μία ώρα που μετανόησε αυτή η γυναίκα εγένε το δεχτή περισσότερο από εκείνων που διανύουν πολλά χρόνια στη μετάνοια, αλλά η μετάνοια των δεν έχει θερμότητα όσον η μετάνοια αυτής. Έκτον, περί του μακαρίου Παύλου του Απλού, ο οποίος ήταν μαθητής του Αγίου Αντωνίου. Οι πατέρες διηγήθηκαν το εξής περιστατικό από το βίον του μακαρίου Παύλου. Κάποτε Παύλος ο Απλούς ήρθε στο μοναστήριο για να επισκεφθεί και να ωφελήσει τους αδελφούς. Αφού λοιπόν τους εχαιρέτησε, μετέβη μαζί τον στην εκκλησία για την καθιερωμένη ακολουθία. Εστάθη στη θύρα του ναού και πρόσεχε στο πρόσωπο κάθε έναν από τους εισερχομένους για να διαπιστώσει με ποιαν άραγε ψυχική κατάσταση νησίρχε το εις τον ναό, διότι είχε διεδεχτεί από τον Θεό και αυτό το χάρισμα να βλέπει δηλαδή τον κάθε ένα όποιος ήτο κατά την ψυχή με την άνεση και την ευφολία που βλέπουμε εμείς το πρόσωπο των συνανθρώπων μας. Έβλεπε δε όλους να εισέρχονται στην εκκλησία με χαρούμενων και λαμπερών πρόσωπων και την συνοδόν τους άγγελων να χαίρει μαζί τον. Τότε ο Αβάς Παύλος ο Απλούς από πνευματικήν αυτήν θέαν έχερε και αυτός με τους εισερχόμενους και ευχαριστούσε το Θεό για τη ψυχική κατάσταση των μοναχών. Σε μία στιγμή βλέπει να εισέρχεται κάποιος που είχε μαύρο πρόσωπο και σκοτεινιασμένον το σώμα του, γύρω-γύρω τον εκρατούσαν σφιχτά οι δαίμονες και τον έσυρα με χαλινάρι με το οποίο τον είχαν δέσει. Ο συνοδός άγγελος αφού τον ακολούθη από μακράν, μελαγχολικός και λυπημένος. Μόλις είδεν αυτά, ο γύρον εδάκρισε και εκτυπών το χέρι του στο στήθος του, εκάθισε μπρος στην εκκλησία κλαίων με τα πόνου για την ψυχική κατάπτωση του αδελφού, τον οποίον είδεν εις αυτήν την κατάσταση. Οι αδελφοί του μοναστηρίου μόλις αντελήφθησαν αυτήν την απότομη μεταβολή του Αβά Παύλου του Απλού, η ψυχή του και την ψυχική του ταραχήν και το συγκλονιστικό πένθος του τον επλησίασαν και ηρώτων μεταεπιμονής για να πληροφορηθούν την αιτία της μεταστροφής του, παρακαλώντας συγχρόνως τον γέροντα να εισέλθει μαζί του στην εκκλησία για την ακολουθία. Ο μακάριος Παύλος τους απεμάκρυνε, παρέμεινε έξω από τον ναόν και εθρηνολογούσε για το κατάτημα του αδελφού. Όταν τελείωσε η ακολουθία, ήρχισαν πάλι οι αδελφοί να εξέρχονται του ναού και ο μακάριος Παύλος με τη σειρά του πάλι και αυτός ήρχισε να παρατηρεί με τα προσοχής τους εξερχομένους επιθυμών να διαγνώσει με ποια ψυχική κατάσταση εξήρχονται. Μεταξύ αυτών, λοιπόν, βλέπει και εκείνον τον άντρα, ο οποίος προηγουμένως του εφάνει να εισέρχεται με μαύρο πρόσωπο και σκοτεινιασμένο το σώμα του, περικυκλωμένος από δαίμονας, να εισέρχεται τώρα εις τον ναό με φωτεινόν πρόσωπον και αλόκοτον το σώμα και ολόλευκον το σώμα. Οι δαίμονες, οι οποίοι προηγουμένως τον περικύκλωναν, τον ακολούθουν τώρα από μακράν, τον δε συνοδόν Άγιον Άγγελον είδε να τον ακολουθεί από κοντά και να χαίρει πάρα πολύ για τη μεταστροφή αυτήν. Μόλις είδε αυτό το ανέλπιστο θέαμα, ο μακάριος Παύλος ανεπίδεσε από την έκπληξή του. Εφώναζε από χαρά και ευλογών των Θεών, έλεγε.
Ω, πόσο απέραντος είναι η φιλανθρωπία και η αγαθότητα του Θεού. Τρέχον δε ανέβη σε ένα ψηλό μέρος και απέφθινε σε όλους και φώναζε από ενθουσιασμό. Ελάτε να ειδείτε τα έργα του Θεού, πόσο φοβερά και καταπληκτικά είναι. Εις τας φωνάς του Οσίου Παύλου όλοι προσέτρεξαν με ενδιαφέροντος για να ακούσουν τους λόγους του Οσίου αυτού ασκητού. Ενώπιον λοιπόν των προσελθέντων διηγήθη ο Όσιος Παύλος με παραστατικότητα την και λεπτομέρεια όσα είδε κατά την είσοδο και έξοδο εκείνου του αδελφού. Κατόπιν εκάλεσε τον αδελφό να ομολογήσει ενώπιον όλων τη μεταβολή της ψυχής του. Εγώ έλεγε είμαι αμαρτωλός άνθρωπος και ως τώρα έζων εις την πορνεία και διαφθοράν. Τώρα δε προολίγου εισήλθον εις την Αγία του Θεού Εκκλησία. Ήκουσα τον προφήτη Ισαΐα ή μάλλον τον ίδιο το Θεό να ομιλεί δια του προφήτου και να λέγει «Λουστείτε και καθαριστείτε, αφαιρέσατε από τα σκαρδία σας τα σπονηρίας, μάθετε να κάνετε το καλό ενώπιό μου και τότε εγώ εάν η αμαρτία σας είναι κατακόκκινε από τας επιθυμίας και τους θυμούς θα λευκάνω και πάλι τη συνείδησή σας όπως το χιόνι. Εάν θελήσετε να με ακούσετε θα φάγετε τα αγαθά της γης». Ισαΐας Α 18 έως 20. Μόλις ήκουσα αυτά, συνέχισε ο αδελφός, εθαύμασα βαθύτατα για την αγαθότητα του Θεού και αναστενάξας από τα βάθη της ψυχής μου είπον εις τον Θεόν «Δέσποτα Κύριε ο Θεός, ως της ήλθες στον κόσμο για να σώσεις τους αμαρτωλούς, σε παρακαλώ αυτά που τώρα μόλις υπεσχέδισες τους αμαρτωλούς, δια του προφήτου σου, εφέρμοσέ τα και σε με τον αμαρτωλό και ανάξιον. Και εγώ δίδω εις εσέ που είσαι καρδιογνώστης της Θεός υπόσχεσιν ότι θα εγκαταλείψω κάθε παρανομία και σχράν πράξην εις τας οποίας είμαι δούλος με τη βοήθεια και τη χάρη σου, δια δεν θα προσθέσω άλλα αμαρτίας». Αλλά θα υπηρετήσω σε τον φιλάνθρωπον δεσπότη μας με όλη μου τη δύναμη και αυτάς λοιπόν τα σκέψη και αποφάσεις ευγήκα από την Εκκλησία να αποφασίσας να επικυρώσω αυτάς με τη βοήθεια της εξύψου χάριτος και με ανάλογα έργα. Δεύτερον, ένας γέρος είπε «Όπως ακριβώς ο κασίτερος όταν μαυρίσει λάμπει πάλι αφού καθαριστεί, τι ουτοτρόπως και εκείνοι που πιστεύουν και αν ακόμη μαυρίσουν από τα σαμαρτίας, λαμπρύνονται και πάλι δια της μετανοίας και εξομολογήσεως. Δι' αυτόν ακριβώς των λόγων η πίστης παρομοιάστη με κασίτερον». Έβδομη περίπτωση. Αδελφέ μου, να προσέχεις διότι ο εχθρός του Αγίου Εφραίμ, ο εχθρός πολεμεί με διαφόρους τρόπους τους αγωνιζομένους, ενεργεί εναντίον του ανθρώπου με αφάνταστον υποκριτική διπλωματία, ούτω πριν να εκτελεστεί η ανομία την μικραίνει πάρα πολύ ο εχθρός στα μάτια των αγωνιζομένων. Προπάντως δε την επιθυμία της αρκικής ειδονής, τόσο πολύ την αλατώνει ενώπιον των, ώστε να φαίνεται αυτή πριν να εκτελεστεί στη συνείδηση του αδελφού τόσο ασήμαντος, όσον και τον αχύσει επί του εδάφους ένα ποτήρι με κρύο νερό. Όταν όμως ολοκληρωθεί η σαρκική επιθυμία, τότε ο πονηρός πάρα πολύ την διωγγώνει εις τη συνείδησή του, του αμαρτήσαντος διεκείρωνει στην ψυχή του αναρρυθμίτου σκέψεις απελπισίας, που ομοιάζουν με μαύρα κύματα κολάσεως, ώστε να καταβυθιστεί σε αυτά ο καλός λογισμός της μετανοίας του αδελφού και να τον κατακριμνήσει εις βυθών απελπισίας. Γνωρίζω λοιπόν εκ των Αγίων Πατέρων, αδελφέ μου, αυτά στα μηχανογραφήσεις του εχθρού, πρόσεξε να μην εξαπατηθείς από κάποιον παράπτωμα μη επιμένεις εις αυτό απελπισμένος δια τη σωτηρία σου, αλλά αφού εγερθήσεις στην πτώση σου και να επιστρέψεις προς τον Κύριον τον Θεόν σου. Να είσαι δε βέβαιος ότι θα σε εσπλαχνιστεί, διότι ο δεσπότης ημών είναι ικτήρμων και λεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και δεν περιφρονεί αυτούς που ειλικρινώς μετανοούν, αλλά αμέσως και με τα χαράς τους υποδέχεται. Όταν λοιπόν ο εχθρός της ψυχής σου ψιθυρίζει, εχάρισες πια, δεν δύνασε να σωθείς, απάντησέ του. Εγώ δεν απελπίζομαι για τη σωτηρία μου, διότι έχω τον Θεόν εσπλαχνικών και μακρόθυμων. Αυτήν δε την πεποίθησή μου την στηρίζω εις τη σκέψη ότι εκείνος που μας διέταξε να συγχωρούμε τον συνάνθρωπό μας δια τα προς ημάς φάλματά του, 70 φοράς 7, καταμίζουν αν λοιπόν ο ίδιος θα συγχωρήσει τα σαμαρτίας εις όσους επιστρέφουν ολόψυχα προς αυτόν με αυτάς δε τα σκέψεις και με τη χάρη του Θεού θα φύγει ασφαλώς από σε ο πόλεμος. Περίπτωση ήττα. Εάν πραγματικώς απαρνήθεις τον κόσμο
και να πιστεύεις στον εαυτό σου ή στον Θεό δια της μετανοίας, μην αφήσεις το λογισμό σου να σε στεναχωρήσει δια τα προηγούμενα αμαρτήματά σου. Ό,τι δήθεν δεν συγχωρούνται, ούτε πάλι να διαφορήσεις δια την εκπλήρωση των εντολών του Κυρίου, διότι τότε ούτε και τα προηγούμενα αμαρτήματά σου συγχωρούνται. Αδελφέ, πρόσεχε από το πνεύμα που φέρνει τη λύπη στον άνθρωπο, διότι είναι πολλά τα τεχνάσματά του για να σε παγιδεύσει, έως ότου σε καταστήσει ανίσχυρον. Η κατά Θεόν λύπη είναι κατά το περιεχόμενό της χαρά, που οφείλεται στην σκέψη ότι βλέπεις τον εαυτό σου να παραμένει στο θέλημα του Θεού. Εκείνος που σου ψιθυρίζει πως πού θα υπάγεις για να γλιτώσεις, δεν υπάρχει μετάνοια διασύ. Είναι αντίπαλος και τα κάνει αυτά έως ότου κατορθώσει να πει στον άνθρωπο να αφήσει την εγκράτεια. Η κατά Θεόν λύπη δεν επιτίθεται εναντίον του ανθρώπου, αλλά του λέγει με γλυκύτητα: «Μη φοβάσαι, έλα πάλιν, επανέλαβε την προσπάθεια της αρετής, διότι γνωρίζει ότι ο άνθρωπος είναι αδύνατος και τον ενδυναμώνει. Τους λογισμούς σου να τους αντιμετωπίζεις με συνετήν και γενναίαν καρδίαν, χωρίς να τους φοβήσαι. Και τότε οι λογισμοί σου θα γίνουν ελαφρότεροι, διότι αυτός που φοβείται τους λογισμούς παραλύει από το βάρος των. Αυτή είναι η δύναμη όσων θέλουν να αποκτήσουν τα σαρετάς. Εάν δηλαδή περιπέσουν ως άνθρωποι εισφάλματα, να μην μακροψυχήσουν, αλλά πάλι να φροντίσουν δια της μετανοίας να διορθωθούν. Η δε αγαθότης και μακροθυμία του Θεού συνίσταται εις τούτο. Ότι δηλαδή εις ανδήποτε ώραν και αν επιστρέψει ο άνθρωπος από τα σαμαρτίας του, ο Θεός τον υποδέχεται με χαρά και δεν του καταλογίζει τα προηγούμενα αμαρτήματα, όπως αναφέρεται εις την παραβολή του ασώτου Ιού, Λουκά Ιωτα Ε 11-32. Εις αυτή την παραβολή ως γνωστό δίδεται η παραστατικά η εικόνα της μετανοίας. Ούτως ο άσωτος μόλις μετανόησε να άφησε την τροφή των χείρων τα σαρκικά του θελήματα και γύρισε τεταπεινωμένος προς τον πατέρα του. Δι' αυτό και ο πατέρας του τον υπεδέχτη και διέταξε αμέσως να του δοθεί η στολή της αγνότητος και ο αραβών της υιοθεσίας, τον οποίον χαρίζει το Άγιο Πνεύμα. Ας μη λησμονούμεν ότι ο δεσπότης ημών είναι ελεήμων και θέλει να επιστρέψει ο άνθρωπος εις μετάνοιαν, όπως ο ίδιος είπε εις το Ιερόν Ευαγγέλιο. Αληθώς λέγω εισέ, ότι χαρά γίνεται εις τον ουρανό όταν ένας μόνον αμαρτωλός μετανοήσει. Λουκά Ιωτα Ε 7. Εφόσον λοιπόν, αδελφέ μου, έχουμε στη διάθεση ημών το άπειρον αυτού έλεος και τον πλούτο των νυκτηρμών αυτού, ας επιστρέψουμε με όλη μας την καρδία προς αυτόν και αυτός θα μας δεχτεί φιλανθρώπος και θα μας καταστήσει κοινωνούς της αιωνίου ζωής. Επιστρέψας λοιπόν δια της μετανοίας προς το Θεό να ελέγχεις την καρδία σου. Μήπως περιπέσεις αδιαφορίαν σκεπτόμενος, πώς μπορώ εγώ ένας αμαρτώλος άνθρωπος να διαφυλάξω όλα στα σαρετάς. Άλλωστε ούτε αυτή η μετάνοια απαιτεί τι αυτά πράγματα από τον μετανοούντα. Διότι όταν ένας αμαρτωλός άνθρωπος επιστρέψει στον Θεό εγκαταλείψας της αμαρτίας αυτού, αμέσως η μετάνοιά του ως μητέρα τον αναγεννά και ως να είναι νήπιον του παρέχει γάλα από τους Αγίους Μαστούς της, όπως μία φιλόστοργος μητέρα στο παιδί της. Όσο χρόνο λοιπόν το βρέφος ευρίσκεται στην αγκάλι της μητρός του, ανά πάσα στιγμή το προφυλάσσει από κάθε κίνδυνο εκ του πονηρού. Όταν δε το βρέφος κλάψει, τότε η μητέρα φιλοστόργος του προσφέρει τον μαστόν της. Μετά τα αυτά, εφόσον εξακολουθεί το βρέφος να διστροπεί, το ραπίζει ελαφρά, αναλόγως προς την αντοχή του, για να το εκφοβήσει και να δεχτεί το γάλα, να μην έχει ανυπόταχτον καρδίαν. Εάν όμως συνεχίσει το βρέφος να κλαίει, τότε η μητέρα ανησυχεί και λυπείται κατάκαρδα το παιδάκι της, διότι προέρχεται από τα σπλάχνα της. Το χορεύει, το φιλεί, το περιποιείται παντιοτρόπως, μέχρι ότου δεχτεί το μανστόν της για να φυλάσει. Εάν στο μικρό αυτό βρέφος επιδειχθεί χρυσός ή άργυρος ή μαργαριτέρια ή οποιοδήποτε αντικείμενο του υλικού αυτού κόσμου, το παρατηρεί με μία απονήρευτον περιέργεια. Ευρισκόμενο όμως στη μετρική αγκάλη προς όλα αδιαφορεί για να γευθεί των μητρικών μαστών. Το βρέφος αυτό δεν το μαλώνει ο πατέρας του, διότι δεν εργάζεται ή διότι δεν πηγαίνει στον πόλεμο εναντίον των εχθρών του, διότι γνωρίζει ότι είναι μικρόν και δεν έχει δύναμη. Έχει μεν πόδια, αλλά δεν είναι δυνατόν να στηριχτούν για να τον βαδίσουν. Έχει χείρας, αλλά δεν μπορούν να κρατήσουν τα πολεμικά όπλα. Οι γονείς λοιπόν του βρέφους μακροθυμούν απέναντί του έως ότου να μεγαλώσει. Όταν λοιπόν το μικρό αυτό βρέφος μεγαλώσει ολίγων και γίνει πεδίον, εάν τυχόν θελήσει να παλέψει με κάποιον άλλον και εκείνος το ρίψει κάτω κατά την πάλη, δεν θυμώνει εκ τούτου. Ο πατέρας εναντίον του παιδιού δεν θυμώνει ο πατέρας εναντίον του παιδιού.
Εκ τούτου ο πατέρας, διότι αναγνωρίζει ότι είναι ακόμη μικρόν. Εάν όμως πλέον το παιδί ανδρωθεί και εκδηλώνεται το ενδιαφέρον του, εάν εχθρεύεται τους εχθρούς του πατέρα του και τους αντιμετωπίζει, τότε και ο πατέρας του εμπιστεύεται στο τέκνο του όλα τα υπάρχοντα αυτού, διότι είναι πλέον ο Υιός του ικανός. Εάν όμως το παιδί αυτό, για το οποίο τόσους κόπους κατέβαλαν οι γονείς του, εάν θα μεγαλώσει, γίνει ένας διεφθαρμένος άνθρωπος και μισήσει τους γονείς του και δεν υπακούσει στην ευγένειά των και γίνει φίλος με τους εχθρούς των, τότε πλέον και οι γονείς πάβουν να το αγαπούν από τα σπλάχνα του, το εκδιώκουν από το σπίτι του και το αποκληρώνουν. Και εμείς λοιπόν, αδελφοί μας, φροντίσουμε να παραμείνουμε εις την σκέπη της μετανοίας και να δεχτούμε το γάλα για τον Αγίον Μαστόν της, για να μας αναθρέψει και να μας καταστήσει Αγίους και Ναρέτους. Ας υποφέρουμε των ελαφρών ζυγών της που μας διαπαιδαγωγεί, έως ότου αναγεννηθούμε με τη βοήθεια της Άνω Θεχάριτος και εδρεωθούμε. Εις το θέλημα του Θεού καταντήσαντες ως ολοκληρωμένους άνδρας και φτάσαντες εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Εφεσίους Δέλτα 13. Του Αβά Μάρκου Θήτα. Θανάσιμος αμαρτία είναι εκείνη δια την οποία ο άνθρωπος δεν μετανοεί. Κανείς δεν είναι τόσο αγαθός και εκτήρμων όπως ο Θεός. Τον άνθρωπο όμως που επιμένει με πείσμα στην αμαρτία και δεν μετανοεί, ούτε και ο Θεός τον συγχωρεί. Πολύ λυπούμεθα όταν αμαρτάνομεν, ωστόσο όμως δεχόμεθα όλοι ευχαρίστως τα αιτίας και τα αφορμάς των αμαρτιών. Περίπτωσης γιώτα τελευταίων ερμηνεία. Ένας αδελφός μου που κατοικούσε εις μικρά μοναστικά οικήματα από διαβολική ενέργεια έπιπτε τακτικώς εις πορνεία. Ωστόσο νεβίαζε τον εαυτό του να μην αποβάλει το μοναχικό του σχήμα. Εκτελών δε την ακολουθία του και τον κανόνα του, παρεκάλει με αναστεναγμόν των Θεών λέγον: «Κύριέ μου, είτε θέλω, είτε δε θέλω, σώσε με, διότι εγώ ως λάσπιο που είμαι ποθώ τη δυσοσμία της αμαρτίας. Συ όμως, ως Θεός παντοδύναμος, δύνασε να με εμποδίσεις, διότι αν ελεήσεις τον δίκαιον, τίποτε το σπουδαίο δεν είναι, και αν επίσης σώσεις τον καθαρόν, τίποτε το αξιοθαύμαστον, ούτε κατά το μέτρο του αγώνωστον και της αρετής των είναι άξιοι να τύχουν της αγαθότητός. Είσαι με δέσποτα, ας κάνουν το θαύμα σου τα ελέη σου, τα θαύματα των τα ελέη σου και δείξε εισε με την άπειρον φιλανθρωπίαν σου, διότι εισε έχει εμπιστευτεί τον εαυτόν μου, τον εαυτόν του ο πτωχός», Ψαλμός Θήτα 35. Δηλαδή εκείνος που έχει πτωχεύσει από όλα στα σαρετάς, αφού και άλλα όμοια έλεγε καθημερινός ο αδελφός με βουρκωμένα αμάτια, είτε συνέβαινε να πέσει στην αμαρτία είτε όχι. Μία νύχτα λοιπόν έπεσε κατά τη συνήθειά του εις την βδελιράν αμαρτία της πορνείας. Αμέσως δε κατά το μεσονύχτιον εσηκώθηκε οίκους και ήρχισε να κλαίει τον κανόνα του. Ο δαίμονα ο οποίος τον παρακινεί στην αμαρτία τα έχασε κυριολεκτικώς από την ελπίδα που έτρεφε να σωθεί ο αμαρτάνων αδελφός και από την ανέδεια που ενόμιζε να παρουσιαστεί δια της προσευχής ενώπιον του Θεού. Δι' αυτό εμφανίζεται ολοφάνερος ενώπιον του αδελφού και του λέει: «Άθλιε, πώς δεν κοκκινίζεις από την εντροπή? Άθλιε, πώς δεν κοκκινίζεις από την εντροπή να σταθείς ενώπιον του Θεού? Πώς τολμάς να προσφέρεις τα χείλη σου εις το όνομα του Θεού? Τόσο ανδιάδροπα τολμάς και να ψάλεις?» Εις αυτούς τους λόγους του διαβόλου ο αδελφός απαντά: «Αυτό εδώ το κελίον είναι σιδηρουργείον. Δίδεις ένα χτύπημα με το σφυρί και παίρνεις ένα. Θα υπομείνω λοιπόν και θα παλεύω εναντίον σου μέχρι θανάτου και όπου με προλάβει η τελευταία ημέρα της επιγείου ζωής μου. Ιδού λοιπόν, με όρκον σε πληροφορώ και στηρίζον το θάρρος μου εις την άπειρον αγαθότητα του Θεού, σε βεβαίωνον εις το όνομα εκείνου που ήρθε να καλέσει αμαρτωλούς εις μετάνοια και να τους σώσει, δεν θα πάψω να προσεύχομαι στο Θεό εναντίον σου, έως ότου εσύ πάψεις να με πολεμείς. Και δεν θα είδουμε ποιος θα νικήσει, και θα είδουμε ποιος θα νικήσει, συ ή ο Θεός». Αφού ήκουσεν αυτά τους αποφασιστικούς λόγους ο δαίμον, λέγει στον διάβολο: «Πράγματι, από εδώ και μπρος δεν πρόκειται να σε πολεμήσω, για να μην γίνω αφορμή να λάβεις το στέφανο της υπομονής, από τη στιγμή εκείνη να ανεχώρησε από κοντά του ο εχθρός. Ο δε μέχρι τότε πολεμούμενος αδελφός ήρθεν εις κατάνοιξην και έκτοτε εκάθητο και έκλαιε διαρκώς τα αμαρτίας του. Πολλάκις δε του έλεγεν ο λογισμός: καλά κάμνεις και κλαίεις. Εκείνος που τότε ανταπαντούσε εις τον λογισμό του: ανάθεμα σε αυτό το καλό, διότι ο Θεός, ο Θεός δεν θέλει να χάσει ο άνθρωπος την ψυχή του. Εις όλα τα έργα της ατιμίας και ύστερα να κάθεται και να θρηνήσει εις αυτήν την απώλεια. Οπότε ή σώζει την ψυχή του ή δεν τη σώζει. 2. Έζη κάποτε εις τη σκήτη ένας αδελφός μαζί με τον Αβάν Παφνούτιν.
Ούτως λοιπόν ο αδελφός επεμελείται με λογισμούς πορνείας και έλεγε συχνά υπό την επίδραση του πάθους: «Εάν δεν πάρω 10 γυναίκας, δεν θα μπορέσω να ικανοποιήσω την επιθυμία μου». Ο δε γέρον τον παρεκάλι και του έλεγε: «Μη παιδί μου σκέπτεσαι τι ούτε ο τρόπος, πόλεμος είναι και θα περάσει». Ο αδελφός όμως δεν επίστη για την πολύτιμη αυτή συμβουλή, αλλά μετέβη σε Αίγυπτο και πήρε γυναίκα κατά την επιθυμία του. Μετά αρκετών χρόνων ανέβη ο γέρον από την Ισκήτη στην Αίγυπτο και συνάντησε τον εκπεσόντα αδελφόν, ο οποίος εβάσταζε ένα ζεμπίλι γεμάτο απόστρακα. Τόση όμως ήταν η αθλειότητα του, ώστε ο γέρον δεν τον ανεγνώρισε αμέσως. Ο εκπεσόν αδελφός τον επλησίασε και του είπε: «Γέροντα, εγώ είμαι εκείνος ο μαθητής σου στη Σκήτη». Μόλις τον ανεγνώρισε ο γέρον και είδε εις ποιαν αθλειότητα είχε περιπέσει, έκλαψε και του είπε με πόνο: «Παιδί μου, γιατί άφησες εκείνη την τιμή με την οποία ήσουν ιστολισμένος και ήλθες και περιέπεσες σε αυτή την αθλειότητα και ατιμία? Ωστόσο, αν έλαβες τα 10 γυναίκες που έλεγες για την να ικανοποιήσει το πάθος σου?» Ο αδελφός αναστέναξε βαθύτα και με βουρκωμένα μάτια από δάκρυα μεταμελίας απέτησε: «Πάτερ μου, μη ανέλαβον για να ικανοποιήσω τη φυσική μου αδυναμία και βασανίζομαι να τη χορτάσω ψωμί». Ο γέρον του λέγει με στοργή: «Έλα πάλι μαζί μας, παιδί μου. Αβά, υπάρχει μετάνοια?» Ερώτησε με αγωνία ο αδελφός. «Βεβαίως υπάρχει», απάντησε ενθαρρύνον τον αδελφόν ο γέρον. Μετά τους ενθαρρυντικούς αυτούς λόγους, τα εγκατέλειψε όλα ο εκπεσόν αδελφός και ακολούθησε τον γέροντα εις την έρημο. Μόλις εισήλθε στη Σκήτη ο αδελφός εξ αφορμής της πείρας που εσχημάτισε από τη δουλεία της αμαρτίας, εξελίχθη σε αγωνιστήν και καλών μοναχών. 3. Ένας αδελφός υπέβαλε την εξής ερώτηση εις τον γέροντα: «Πάτερ μου, εάν συμβεί και πέσει κάποιος εις ένα πειρασμό, όπως είναι η πορνεία, κατά διαβολική ενέργεια, τι γίνεται τότε με εκείνους οι οποίοι σκανδαλίστηκαν από τον πειρασμό αυτόν?» Ο γέρον, αντί άλλης απαντήσεως, εδηγήθη το εξής: «Κάποτε έζη ένας διάκονος ονομαστός στο κοινόβιο της Αιγύπτου. Κατ' εκείνη την εποχή ένας άνθρωπος από την πόλη που εδιώκεται δια τας πολιτικάς του πεπιθήσεις από τον άρχοντα προσέφυγε στο κοινόβιο αυτό με όλη του την οικογένεια για να σωθεί από τους γιώκτας του. Φθόνο λοιπόν και συνεργεία του έπεσε ο διάκονος της αμαρτίας μετά μιας γυναίκας από εκείνας που είχαν έρθει μαζί με τον εκ της πόλεως. Όταν η αμαρτία έγινε γνωστή, όλοι κατεντροπιάστησαν. Ο διάκονος κατέληξε εις έναν αγαπημένο του γέροντα και του εξομολογήθη των περιστατικών. Ο γέρον όμως είχε εις το βάθος του κελιού του μία κρύπτη, την οποία γνώριζε και ο διάκονος. Μεταμεληθείς λοιπόν δια την αμαρτία του ο διάκονος, παρεκάλεσε τον γέροντα να εισέλθει στην κρύπτη και να ταφεί πραγματικός εκεί, χωρίς να γνωρίζει κανείς άλλος το γεγονός αυτό παρά μόνο ο γέρον. Ο γέρον επίστη πράγματι και του το παρεχώρησε τον τόπο. Ο διάκονος εισήλθε τότε εις το σκοτεινό εκείνο μέρος και μετανόησε ειλικρινώς ενώπιον του Θεού, πενθέων διαρκώς δια την αμαρτία και χωρίς να λαμβάνει τίποτα άλλον ως τροφήν, παρά μόνον ο λίγων νερών και ο λίγων ψωμί που του εχορήγει κάποτε ο γέρον. Μετά κάποσον καιρών, αφότου ο διάκονος υπευλήθη σκληρών κανόνα της μετανοίας, δεν ανέβη κατά την ορισμένη περίοδο των πλημμύρων η στάθμη του ποταμού και κινδύνευε από ξηραξία ολόκληρης περιοχή. Προς αποτροπή λοιπόν του κινδύνου της ξηρασίας λοιπόν έκαμναν λιτανίες και παρεκάλουν συνεχώς και με τα πίστα στον Θεό να αποτρέψει την θεομηνία. Τότε εις ένα εκ των Αγίων αποκαλύπτεται η εξής πληροφορία: εάν δεν έλθει να παρακαλέσει τον Θεό ο τάδε διάκονος που ευρίσκεται κρυμμένος στο κελίν του τάδε μοναχού, η στάθμη των υδάτων του ποταμού δεν ανεβαίνει. Ο Άγιος εκείνος άνθρωπος μόλις έλαβε αυτή την πληροφορία αμέσως την εφανέρωσε εις όλους. Και όσοι ήκουσαν το μήνυμα αυτό εθαύμασαν και όλοι μαζί ήλθαν στο κελί του μοναχού, έβγαλαν τον διάκονο από τη σκοτεινή του κρύπη και ενάγκασαν να προσευχηθεί στον Θεό για να σωθεί ο τόπος από την ξηρασία. Και αμέσως μόλις προσευχήθη ο διάκονος ανέβη η στάθμη των υδάτων του ποταμού. Το θαύμα αυτό ήταν απόδειξη ότι ο Θεός εδέχτη τη μετάνοια του διακόνου και γι' αυτό όσοι σκανδαλίστηκαν προηγουμένως πολύ περισσότερον ωφελήθησαν από τη μετάνοια αυτού και δόξασαν τον Θεό. 4. Ένας αδελφός επολεμήθη από τον δαίμονα της πορνείας. Συνέβη λοιπόν κάποτε ο αδελφός να περάσει σε ένα χωρίον της Αιγύπτου και είδε μια ωραία γυναίκα η οποία ήταν θυγάτερ του ιερέως των ειδώλων. Μόλις την είδε την ερωτεύτη σφοδρός και υπό το κράτος του πάθους του αυτού επήγε στον πατέρα της κόρης και του λέγει: «Δώσε μου την κόρη σου σύζυγό μου». «Δεν μπορώ να στη δώσω», του απάντησε εκείνος. «Πριν ερωτήσω τον Θεό μου, περίμενε ο λίγον». Πράγματι ο ιερέως των ειδώλων μετέβη στο μαντίον του Θεού και δια του οποίου γνωστόν ομίλη ο δαίμον και ερώτησε: «Ένας μοναχός ήρθε σπίτι μου και θέλει τη θεγατήρα μου ως σύζυγό του να του τη δώσω?» Ο κρυπτόμενος στο μαντίον δαίμον του απήντησε: «Ερώτησέ τον αν αρνείται τον Θεό του το βάφτισμα που έλαβε και τα υποσχέσεις που έδωσε ως μοναχός». Όταν επέστρεψε ο ιερεύς των ειδών, λέγει στον μοναχό:
αρνείσαι τον Θεόν σου και το βάθισμα και το επάγγελμα του μοναχού. Ο δε μοναχός εδέχτη τους όρους του. Αμέσως όμως είδε να εξέρχεται του στόματός του μία λάμψη σωσάν περιστέρι και να ανέρχεται προς τον ουρανό. Τρέχει τότε αμέσως ο ειδωλολάτρης ιερεύς προς το δαίμονα και του λέγει: «Ιδού, ο μοναχός εδέχτη όσα του εζήτησα». Τότε ο δαίμον λέγει σε αυτόν: «Μην του δώσει τη δευτεραγατέρα σου ο σύζυγον, διότι ο Θεός του δεν απομακρύνθηκε από κοντά του, αλλά ακόμη τον βοηθεί». Τότε ήλθε πάλι στο μοναχό ειδωλολάτρης ιερεύς και του λέει: «Δεν την μπορώ να σου δώσω τη θυγατέρα μου ως γυναίκα, διότι ο Θεός εξακολουθεί να παραμένει κοντά σου και να σε βοηθεί». Μόλις σήκωσε την απάντηση αυτήν ο μοναχός, συνεκινήθη βαθύτατα και είπε μέσα του: «Κι αν ο Θεός μου από μόνη την καλοσύνη του με αξίωσε τόσων και τόσων αγαθών, εγώ άθλιος συρνήθη αυτόν και το άγιον αυτού βάφτισμα και τα υποσχέσεις του μοναχού, παρά δε την άρνησή μου ο Θεός δεν απομακρύνθη από κοντά μου, και ότι τόσο τον επρόδωσα, αλλά εξακολουθεί να με βοηθεί. Κατόπιν αυτού δεν έχω χρέος να τρέξω κοντά του, στηριζόμενος στο θάρρος ανεξαντλεί του αγαθότητός του». Αφού λοιπόν συνήλθε από τη ζάλη του πάθους του, έφυγε αμέσως δια την έρημον και μετέβησε ένα γέροντα προς τον οποίο εξομολογεί την άρνησή του ως και όλους τους λογισμούς του. Ο γέρον του λέγει με πράγματα: «Αδελφέ μου, κάθισε μαζί μου στο σπήλαιο και νίστευσε επί 3 εβδομάδες κατά ζευγάρια. Δηλαδή θα νηστεύσεις με σωτηρίαν, με αυστηρά νηστείαν δια ημέρας και την τρίτη θα καταλύεις. Και εγώ θα παρακαλώ τον Θεό να σε συγχωρήσει». Πραγματικώς ο γέρον επώνεσε δια την ψυχή του αδελφού και παρακάλεσε με τα θερμότητες των Θεών: «Θεέ μου», έλεγε, «χάρισε μου την ψυχή του μοναχού τούτου και δέξε τη μετανοία της. Ο Θεός εισήκουσεν ως έσπλαχνον στην ειλικρινή και θερμή αυτήν προσευχή του γέροντος, εφόσον μάλιστα προήρχεται από γνησίαν αγάπη». Τότε συνεπληρώθη η πρώτη εβδομάδα του κανόνα τη μετανοία. Επεσκέφθη ο γέρον τον έγκλειστο μοναχών και του λέει: «Μήπως είδε τίποτε?» «Μάλιστα», απήντησε ο μοναχός, «είδα την περιστερά υψηλά εις τον ουρανό απέναντι από το κεφάλι μου». Ο γέρον λέγει εις τον υπομετάνοια μοναχών: «Πρόσχε τον εαυτό σου και παρακάλει το Θεό με όλη τη δύναμη της ψυχής σου χωρίς διακοπή για να σε συγχωρήσει». Μετά τα συστάσεις αυτάς ανεχώρησε πάλι ο γέρον. Μόλις πέρασε και η δευτέρα εβδομάς, ήρθε και πάλι ο γέρον εις το σπήλαιο του εγκλείστου μοναχού. «Ε, πού πηγαίνεις, αδερφέ? Μήπως είδες πάλι τίποτα?» Τον ρώτησε με πατρικό ενδιαφέρον και συμπόνια: «Μάλιστα, γέροντά μου, είδα την περιστερά πλησίων της κεφαλής μου». Ο γέρον, αφού του συνέστησε και πάλι να προσεύχεται με τα θερμότητος και να ευρίσκεται στην κατάσταση ψυχικής επαγρυπνήσεως, ανεχώρησε. Όταν τέλος συνεπληρώθηκε η τρίτη εβδομάς, ήρθε προς τον έγκλειστο μοναχόν ο γέρον και του λέει: «Είδες πια άλλο τίποτε?» Με χαράν ο μοναχός απήντησε: «Είδα την περαστεράν πως ήλθε και κάθισε επάνω στο κεφάλι μου. Τότε με τα χαράν εγώ ύπρωσα το χέρι μου να την πιάσω, οπότε εκείνη εισήλθε μέσα στο στόμα μου». Όταν ήξερε την απάντηση αυτή ο γέρον, ευχαρίστησε το Θεό και λέγει στο μετανοήσαντα μοναχόν: «Είδες, αδελφέ μου, ο Θεός σε δέχτη μετάνοιά σου. Γι' αυτό λοιπόν και από εδώ και πέρα πρόσεχε τον εαυτόν σου, πρόσεχε τον εαυτόν σου. Πρόσεχε τον εαυτόν σου. Από τώρα και στο εξής, πάτερ μου, θα παραμείνω κοντά σου μέχρι που να πεθάνω». Πράγματι ο μοναχός παρέμεινε πλησίον του γέροντας και δεν εχωρίστησαν ποτέ. 5. Ένας μοναχός εξομολογεί τον λογισμό του σε ένα γέροντα και του είπε: «Γέροντά μου, ο λογισμός μου λέγει ότι αν ένας μοναχός που έχει πολλά χρόνια στην άσκηση πέσει σε πειρασμόν, δηλαδή εις πορνείαν με περισσότερον κόπο και δυσκολότερον ανεγείρεται εις την θανάσιμη πτώση της ψυχής, επειδή περιέπεσε από την προκοπή εις την αμαρτία. Αντιθέτως αυτός που τώρα ήρθεν εις τον κόσμο, επειδή ευρίσκεται ακόμη στην αρχή, δεν υφίσταται τόσο μεγάλη ζημία». Ο γέρον τότε του απαντά: «Ο μοναχός που έπεσε εις πειρασμόν ομοιάζει με σπίτι που εγκρέμισε. Το σπίτι αυτό, όταν αποφασίσει να το ξαναχτίσει ο ιδιοκτήτης του και σκεφτεί φρόνημα, θα έβρει υλικά αρκετά έτοιμα, δηλαδή τα χαντάκια των θεμελίων, τις πέτρες, τα ξύλα, και γι' αυτόν τον λόγο, επειδή ευρύκε πρόχειρα τα υλικά, ή μπορεί ευκολότερα και γρηγορότερα να ανακοδομήσει το σπίτι. Εκείνος όμως που ακόμη δεν έχει σκάψει για να βάλει θεμέλιο και δεν έχει ακόμη προμηθευτεί τα απαραίτητα, αλλά μόλις τώρα έρχισε να τα προμηθεύεται με την ελπίδα μήπως και τελειώσει, ασφαλώς θα δυσκολευθεί. Το παράδειγμα αυτό, κατά το μέτρο της αναλογίας, θα το έβρεις να εφαρμόζεται και μεταξύ του παλαιού μοναχού
μοναχού και του αρχαρίου μοναχού. Ο μοναχός δηλαδή που έχει πολλά έτη στην άσκηση, εάν θελήσει να επιστρέψει μετά την πτώση του, θα έβρει αρκετή βοήθεια από την συνήθεια των έργων της μακράς του ασκήσεως, της μελέτης, της ψαλμοδίας, του εργοχείρου και της υπολείπου μοναχικής εργασίας, την οποία λόγω του μακρού χρόνου συνήθισεν ακόπως να επιτελεί. Δι' αυτό και μπορεί γρήγορα να νοικοδομήσει την κρεμισμένη από την αναμαρτία νοικία της ψυχής του. Αντιθέτως, ο αρχάριος που μόλις τώρα ήρχισε να μανθάνει τα αναφερθέντα ανωτέρω καθήκοντα του μοναχικού βίου και να εξασκείται εις αυτά, εάν πέσει ξανασηκώνεται πολύ αργότερα, διότι συγχρόνως με την ανοικοδόμηση προμηθεύεται και τα υλικά. Έκτον, εις μίαν πόλη έζει ένας επίσκοπος. Κάτω ποτέ ο επίσκοπος αυτός αρρώστησε και φοβήθη ότι θα αποθάνει. Εις την ιδία πόλη ήταν ένα γυναικείο μοναστήριο. Μόλις λοιπόν η ηγουμένη πληροφορήθηκε ότι είναι άρρωστος ο επίσκοπος και είχε μάλιστα απελπιστεί, επήρε μαζί της δύο μοναχάς και επήγε να τον επισκεφθεί. Κατά το διάστημα της επισκέπτεως, και ενώ συνομίλη με τον επίσκοπο ηγουμένη, η μία από τις μοναχάς εκάθετο κοντά στο κρεβάτι του αρρώστου, ήγγισε ελαφρά με το χέρι της στο πόδι του επισκόπου, επιθυμούσε να αντιληφθεί αν έχει πυρετών. Ο επίσκοπος όμως επολεμήθη σαρκικώς από το πλησίασμα αυτό. Από την επίρρεια δε του πάθους, όταν επρόκειτο να αναχωρήσουν, η επισκέπτρια λέγει στην ηγουμένη: «Σε παρακαλώ, γερόντισσα, επειδή δεν έχω κανένα να με εξυπηρετήσει, άφησε μου αυτή την αδελφή να με υπηρετήσει έως να αναρρώσω». Η ηγουμένη, χωρίς να σκεφτεί των πονηρών, συνεφώνησε εις την παράκληση του επισκόπου και άφησε την αδελφήν για να τον υπηρετεί. Ο επίσκοπος, εξυπηρετούμενος από τη μοναχή, με την οποία τον επήραξε ο λογισμός, ενισχύθη περισσότερον στην αμαρτωλή του επιθυμία από τον διάβολο και ούτω συγκατετέθη στην συγκατάθεση του πονηρού λογισμού. Κατόπιν έπεσε και εις την αμαρτία με τη μοναχή, η οποία συνέλαβε και άρχισε να κυοφορεί μέσα της τον καρπόν της αμαρτίας. Με το λίγους μήνας η πρόοδος της κυοφορίας της κατέστη εμφανίσει σε όσους την έβλεπαν. Οι δε κληρικοί, επιζητούντες να μάθουν τον ένοχο της αμαρτίας της μοναχής, την συνέλαβαν και της είπαν: «Είπε μας, ποιος σε κατέστησε έγκυον?» Η μοναχή όμως κατ' ουδέναν τρόπο αποκάλυπτε τον ένοχο της αμαρτίας, δηλαδή τον επίσκοπο. Ενώ δε επίεζαν τον επίσκοπο να αποκαλύψει τον ένοχο, έξαφνα τη μοναχή να αποκαλύψει τον ένοχο, έξαφνα ο επίσκοπος παρουσιάζεται και λέει: «Αφήσατε την, διότι εγώ ημάρτησα μαζί της». Μετά την αποκάλυψη αυτή, με σηκώθηκε από το κρεβάτι, όπου παρέμενε άρρωστο και μετέβη κατευθείαν στην εκκλησία. Εκεί συντετριμμένος απέθεσε το ομοφόριό του επάνω στο ιερόν θυσιαστήριον και εξελθόν της εκκλησίας, επήρεν στο χέρι του μία οδηπορική ράβδον και εξεκύρισε διέν μοναστήρι, εις το οποίον ουδείς τον εγνώριζε ποιος ήταν. Ενώ δε μετέβαινε εις το μοναστήρι αυτός ο επίσκοπος, ο ηγούμενος αυτού του μοναστηριού, ως διορατικός που ήταν, έλαβε αποκάλυψη από το Θεό ότι εντός ολίγου καταφθάνει ένας επίσκοπος. Και καλέσα στον θυρωρόν, παρήγγειλε εις αυτόν τα εξής: «Πρόσεχε, αδελφέ», του λέγει, «διότι έρχεται εις το μοναστήριό μας ένας επίσκοπος. Έχε λοιπόν το νου σου να τον προϋπαντήσεις όπως αρμόζει στο αξιωμά του». Ο θυρωρός κατόπιν της εντολής αυτής περίμενε ότι ο επίσκοπος θα έλθει στο μοναστήρι. Με πολυτέλη άμαξαν και με συνοδεία, όπως συνήθως συμβαίνει στους επισκόπους. Δι' αυτό και δεν έδωσε καμία σημασία. Όταν μία ημέρα κατέφθασεν εις το μοναστήριον ένας ταπεινός και άσημος πεζοπόρος, δεν κατάλαβε ποιος ήταν ο επισκέπτης και μετέβη προηγουμένως στον προϊστώτα και το ανήγγειλε. Ο ηγούμενος αμέσως αντελήφθη ότι ο μοναχικός αυτός και άσημος επισκέπτης ήταν ο αναμενόμενος επίσκοπος και εξήλθεν αμέσως να τον προϋπαντήσει, καθώς δεν τον εισπάζεται δια του επιβαλλομένου σχήματος σεβασμού προς αξιωματούχων της Εκκλησίας, του λέει: «Καλώς ήρθες στο μοναστήρι μας, κύριε επίσκοπε». Ο επίσκοπος ξαφνιάστηκε και υπόρησε πως ανεγνωρίστη από ανθρώπους που τον αγνώρισαν τελείως. Αμέσως δε σκέφτη να αναγορήσει σε άλλο μοναστήριο. Τότε ο ηγούμενος, ο οποίος με προορατικό χάρισμα εγνώριζε την αμαρτία του επισκόπου, αλλά και την ειλικρινή του πρόθεση να μετανοήσει, λέγει φιλαδέλφος προς τον επίσκοπο: «Όπου και να πας, έρχομαι κι εγώ μαζί σου, για να καταστήσω γνωστόν το αξίωμά σου». Αφού λοιπόν τον παρηγόρησε με στοργήν, τον έβαλε μέσα στο μοναστήρι, περίμενε δε αρκετών καιρών στο μοναστήρι και μετανόησε με όλη του την καρδία, κατορθώσα σπουδαία κατορθώματα αρετής. Μετά αρκετών χρόνων ανεπαύθη εν ειρήνη ο επίσκοπος και ο Θεός συνόδευσε με